ο Αθηναίος στο έργο του δειπνοσοφιστέ αναφέρει τη συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα. Γάστριλ, ένα παραδοσιακό κρητικό γλυκό που έχει τις ρίζες του στο μινωικό πολιτισμό. Ο παπαρουνόσπορος που είναι το βασικό υλικό της συνταγής χρησιμοποιούνταν από τα μινωικά χρόνια. Είναι ένα νόστιμο γλυκό με ξηρούς καρπούς και μέλι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, φουντούκια και καρύδια από την ελληνική εταιρεία Σδούκος. Πρώτα θα τα καβουρδίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τα αμύγδαλα. Θα ανακατέψουμε πρώτα για ένα λεπτό σε μέτρια θερμοκρασία τα αμύγδαλα. Θα συνεχίσουμε με τα φουντούκια. Το καρύδι δεν θα το καβουρδίσουμε γιατί δεν θέλουμε να βγάλει τα έλαιά του, οπότε θα ρίξουμε τώρα το σουσάμι. Είναι έτοιμα, θα τα αφήσουμε να κρυώσουν εντελώς και θα τα θρηματίσουμε στο γουδί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε βέβαια να θρηματίσουμε τα καρύδια και τον παπαρουνόσπορο. Θέλουμε λίγο να σπάσουν τα σπόρια του. Και τώρα θα θρηματίσουμε τα καρύδια. Οι ξηροί καρποί που καβουρδίσαμε έχουν κρυώσει και τώρα θα αρχίσουμε να θρηματίζουμε και αυτούς μαζί με το σουσάμι. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά όλους τους ξηρούς καρπούς και θα ρίξουμε μέσα λίγο γαρίφαλο και σκόνη κανέλα. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό υλικό για αυτή τη συνταγή είναι το πιπέρι. Θέλει αρκετό πιπεράκι. Τέλος θα προσθέσουμε μέλι για να δέσει όλα τα ξηροκάρπια. Ανακατέψαμε πάρα πολύ καλά και έχει δέσει με το μέλι. Θα προσθέσουμε και 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Και τώρα θα φτιάξουμε το σιρόπι, γιατί πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει εντελώς. Θα χρησιμοποιήσουμε νερό, ζάχαρη και θα αφήσουμε να βράσει για 4 λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Ανακατεύοντας φυσικά κατά διαστήματα. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Έχει λιώσει η ζάχαρη, θα κλείσουμε τη θερμοκρασία και τώρα θα προσθέσουμε το μέλι, το πετιμέζι και το χυμό του λεμονιού. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά για να λιώσουν και θα αφήσουμε το σιρόπι στην άκρη να κρυώσει εντελώς. Η παραδοσιακή συνταγή του γάστριλ έχει χειροποίητο φύλλο. Εμείς όμως σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε κρητικό χωριάτικο φύλλο από την εταιρεία Χιωτάκη, μια εταιρεία που εδρεύει στα Χανιά και ασχολείται με προϊόντα ζύμης. Θα πάρουμε ένα ταψάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σχήμα θέλετε και θα ραντίσουμε τη βάση με ελαιόλαδο. Θα βάλουμε το πρώτο φύλλο. Θέλουμε να περισσεύει εξωτερικά από το ταψί και θα ακουμπήσουμε απαλά. Ραντίζουμε ξανά με λαδάκι και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε πάνω σε όλη την επιφάνεια από τη γέμιση. Τοποθετούμε ξανά το επόμενο φύλλο, λαδώνουμε ενδιάμεσα και ρίχνουμε από τη γέμιση και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουμε όλα τα φύλλα. Θα ραντίσουμε με αρκετό λαδάκι όλη την επιφάνεια
Θα ρίξουμε σουσάμι μπόλικο και θα κόψουμε την πίτα μας σε κομμάτια. Το τελευταίο που θα κάνουμε είναι να ραντίσουμε με νεράκι και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 160 έως 170 βαθμούς για περίπου μία ώρα. Έτοιμο το γλυκάκι μας, έχει ψηθεί, είναι ζεστό και τώρα θα ρίξουμε από πάνω το κρύο σιρόπι. Θα πρέπει να αφήσουμε το γλυκό μας να κρυώσει εντελώς και να απορροφηθεί το σιρόπι και στη συνέχεια σερβίρουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μας και σήμερα, ένα εορταστικό γλυκό που εύχομαι να φτιάξετε και να απολαύσετε. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε κάθε νέα συνταγή.